από μακριά τα φιλιά. Καλημέρα. Όμορφο. Καλημέρα. Και πώς τσεταρισμένη είσαι με την Ελένη μας, το πράσινο με το λάιμ. Η Ελένη στα παιδάκι σου. Η μικρή μου ξαδέρφη. Το ζω κι εγώ κάθε Σαββατοκύριακο, μην έχει σημασία. Τι κάνεις, Μπετούλα μου. Καλά, εσείς πώς είστε. Καλά είμαστε κι εμείς. Εντάξει, εδώ. Τα γνωστά. Εσύ πες μας, έχετε τώρα τελικούς αυτά, χαμούς σήμερα, ετοιμάζεστε. Τελικό, παιδιά. Χαμός. Μεγάλος χαμός. Δουέτα. Καλεσμένη έκπληξη. Πες μας ένα καλεσμένο έκπληξη. Είναι παλιότεροι παίκτες. Όχι, όχι. Είναι στάρ. Πες. Θα έρθει η Ζωζό. Θα έρθει η Ζωζό. Όσο Ζωζό. Αλήθεια, λέει. Θα έρθει η Lady. Αλήθεια. Βέβαια. Θα δείτε πάρα πολύ ωραίο ντουέτο με Μαθήλδη και Κατερίνα Στικούδη. Yes. Θα δείτε πάρα πολύ ωραίο ντουέτο με Κρατερό και Ελευθερίου. Α, καλέ, χαμός. Εγώ περίσσευα, είμαστε μονός αριθμό. Συγγνώμη, η Κατερίνα Στικούδη με την κοιλιά στο στόμα, πώς θα κάνει όλα αυτά. Γιατί η φουσκωμένη κοιλιά. Δεν είναι έγκυος. Δεν είναι φουσκωμένη κοιλιά όμως πολύ. Συγγνώμη, το έχει πει αυτό το πράγμα η κοπέλα. Δεν και το λες πει, εσύ. Μα είναι δυνατό. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, είναι ωραίο. Εσύ το πες πρώτος. Δεν το έχει πει. Όχι. Δεν το έχει πει η ίδια. Παιδιά, στο Instagram το έχει πει. Δεν το έχει πει, παιδιά. Δεν ξέρω, ρωτάω. Η Ελένη μας το έλεγε. Ας μην, ας αφήσουμε την Κατερίνα Στικούδη και την κατάστασή της ήσυχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σύση μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, τι να πω. Γιατί είναι πολύ πληθωρικό. Ας πάρουμε ένα πλάνο, να δώσουμε λίγο το χρόνο στην Πέντε να φτιαχτεί. Λοιπόν, να σου πω κάτι, έχει ετοιμάσει μια βιντεάρα για Σανεκάλια. Πάμε να δούμε το βίντεο, να σε και να φτιαχτείς και με την ισχύα σου. Δεν είναι η Σερ, κι όμως τραγουδά και κινείται όπως εκείνη. Έχει την εκρηκτική ενέργεια της Τάντα, το θηλυκό λίκρινο της Σόφια Λόρεν, το μπρίο της Ζωζό Σαπουτζάκη στην πίστα, τη λάμψη της Μέριλιν Μονρόε. Αλλά πίσω από τις μεταμφιέσεις και το βαρύ μακιγιάς, ποια είναι η Μπέτι Μαγκύρα? Μια γυναίκα, πολλά πρόσωπα, χίλια ταλέντα. Διότι η αρτίστα Μπέτι τραγουδά υπέροχα χωρίς να είναι τραγουδίστρια. Χορεύει σχεδόν επαγγελματικά, παίζει σε σύριαλ, στην τηλεόραση και στο θέατρο, αν και δεν είναι ηθοποιός, κάνει ραδιόφωνο, είναι εξαιρετική στις μιμήσεις. Και βέβαια παρουσιάζει εκπομπές και έχει υπάρξει και κριτής σε reality μόδας. Οι φίλοι της Μπέτης λένε πως οφείλει τα πολλά ταλέντα της στα εκλεκτά της γονίδια. Είναι το τρίτο και το μακρύτερο, όπως αστειεύεται, το πιο ψηλό παιδί μιας καλλιτεχνικής οικογένειας. Στην Ξάνθη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, είχε πάντα δίπλα της ανθρώπους που τραγουδούσαν, χόρευαν, έλεγαν ιστορίες και έραβαν. Ο μεγαλύτερος αδερφός της, ο Γιώργος, ζωγράφιζε και η Ματθίλδη, η αδερφή της, ήθελε πάντα να γίνει ηθοποιός. Παραδόξως, η ίδια τότε πίστευε πως δεν είχε κανένα ιδιαίτερο ταλέντο και αυτό την έκανε να αισθάνεται διαφορετική. Τόσο που για καιρό, ομολογεί γελώντας, πίστευε πως ήταν υιοθετημένη. Το δικό της πάθος είναι, πάντα ήταν η μόδα, να γίνει μοντέλο. Σε όλες τις παιδικές φωτογραφίες της, στο οικογενειακό άλμπουμ, πόζαρε αντιγράφοντας τα κορίτσια που χάζευε στα γυαλιστερά γυναικεία περιοδικά. Πιτσιρίκα ακόμα, άραζε ρούχα τρεις φορές τη μέρα. Και μέχρι τα 20 της δεν έβγαινε ποτέ έξω από το σπίτι χωρίς τα ψηλωτά κουνά της. Παρότι πέρασε στα ΤΕΗ διοίκησης επιχειρήσεων Κοζάνης και κατάφερε να πάρει και πτυχίο, δεν εγκατέλειψε το όνειρο του modeling. Θυμάται, όχι με γλυκιά νοσταλγία, η αλήθεια, πως το πρώτο πρακτορείο μοντέλων που πήγε στην Αθήνα, την απέρριψαν με την ευγενική προτροπή να γυρίσει σε σπίτι της και να χάσει 10 κιλά. Και πως επί 5-6 μήνες έτρεχε από casting σε casting, οργώνοντας την πόλη με ένα παπί, με ζέστη, κρύο και βροχές, μαζεύοντας αρνήσεις και απορρίψεις. Τη στιγμή ακριβώς που ήταν έτοιμη να τα παρατήσει, πήρε την πρώτη της δουλειά ως μοντέλο σε δειγματισμούς ρούχων. Μετά ήρθαν τα διαφημιστικά, πολλά διαφημιστικά, οι επιδείξεις, οι πασαρέλες, το ραδιόφωνο, η πρώτη της δουλειά στη τηλεόραση, στο remote control, στο Star, οι beauty cuts, το Megastar, τα μαγειρέματα και άλλες εκπομπές, και serial, και η παρουσίαση της Eurovision, δύο φορές με την αδερφή της τη Ματθίλδη, το alter ego της, και εκείνα τα καταπληκτικά τους καμπαρέ shows που έκαναν όλη την Αθήνα να παραμιλάει. Στο θέατρο η Μπέτι άρχισε να δοκιμαστεί. Το απέφευγε, παραδέχεται συνειδητά για χρόνια, αλλά το ερωτεύτηκε αμέσως. Το musical ίσως λίγο πιο πολύ, επειδή αγαπά τη μουσική, τα τραγούδια, τα φώτα και τα φανταχτερά κοστούμια. Μέσα στη θεατρίνα, καλύτερα τη showwoman Μπέτι Μαγκύρα, ζει ένα αστείο κορίτσι. Μια γυναίκα με ταμπεραμέντο, ανοιχτόκαρδη και αισιόδοξη, αλλά και γκρινιάρα καμιά φορά. Πολύ τακτική και οργανωτική.
Ευχαριστώ την Κάλια. Πάρα πολύ ωραίο. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ μου κάνετε πολύ ωραία βίντεο. Χαιρόμαστε. Συγκινητικά. Έχεις πολύ ωραία ζωή, γι' αυτό. Με τούτα και με εκείνα φαίνεται ηλικία, Παύλο. Όταν έχει κάνει τόσα πολλά, λέει πότε τα πρόλαβε και αυτή τόσο. Από 10 χρονών βγήκε το κουτί. Είδες όμως ότι δεν λέμε ηλικίες, λέμε έκανα χρονολογίες. Δεν χρειάζεται, εσύ αυτό, έγινε αυτό. Έγινε αυτό. Μπαίνει ο άλλο, βρίσκει η μου. Να σου πω, τα κορίτσια σου. Γιατί σε θυμάμαι, ρε παιδί μου, σε όσα συνεντεύξεις έχουμε κάνει μαζί, να μου λες για το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες. Τη γιαγιά, τη μαμά, ότι ήταν όλο αυτό. Φτερά, πουπούλα, φουστάνια και σίγουρα αυτό συνέβαλε στο πώς εξελιχθήκε η ζωή σου και τα ταλέντα σου. Ήταν όμως και η γιαγιά στάρ, ο μπαμπάς τραγούδαγε, έπαιζε θέατρο. Ήταν η οικογένεια, όλη η οικογένεια, ναι. Καλλιτεχνική. Πώς είναι στο δικό σου σπίτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν μπούμε τώρα μέσα στο σπίτι, αν μπούμε στο παιδικό δωμάτιο, τι θα δούμε. Πρέπει να ανεβάσω ένα βίντεο που έχει τραβήξει ο Δημήτρης, το έχω εγώ, δεν το έχω ανεβάσει, πρέπει να το ανεβάσω όμως. Που γυρίζει μια μέρα, είχε πάει να παίξει τένις και ακούγεται μια φωνή στο βάθος, ανεβαίνει τη σκάλα και βγάζει κινητό και τραβάει και λέει «Η καθημερινότητά μου, γυρίζω σπίτι και τι να δω» και ακούγεται κάποιος που τραγουδάει και ανοίγει την πόρτα και είμαι εγώ που λέω και κάνω τη σερ. Τα παιδιά μου δηλαδή είχαν τη σερ, τραγούδουσαν σερ. Είχα BG's, τραγούδουσα BG's. Είχα Σοφία Λόρεν, τραγούδουσα Σοφία Λόρεν. Γιατί αναγκαστικά δουλεύεις και στο σπίτι σε αυτό το show. Πρέπει να κάθε μέρα να κάνεις μια εξάσκηση. Δεν πας κάθε μέρα να κάνεις πρόβα. Και κάνεις και σπίτι σου πολύ. Έκλεινα την πόρτα να κάνω αυτό. Τ' άκουγε η μεγάλη, έρχονταν και η μικρή από πίσω. Εντάξει, αυτό είναι διασκεδαστικό για τα παιδιά. Ή κάποιες φορές σου λένε μαμά μας κούρασε. Διασκεδαστικό, αλλά ξέρεις τι παγίδα έχει. Τι? Επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε αυτό, είναι το πιο πιθανό να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, αλλά δεν ξέρεις αν το ακολουθούν συνειδητά ή επειδή έχουν επηρεαστεί από τη μαμά μου ή τον μπαμπά, ανάλογα σε τι οικογένεια. Εσύ για σένα τι πιστεύεις? Τι εννοείς, τι πιστεύω? Ότι το ακολούθησε συνειδητά ή ήταν αυτή η διαμόρφωση είχε συμβεί από πολύ μικρή ηλικία? Κοίταξε να δεις, υπήρχε καλλιτεχνικό πράγμα στην οικογένειά μας, μια φλέβα καλλιτεχνική. Αλλά εγώ ξεκίνησα από το modeling και δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα πάω στην τηλεόραση. Όχι, 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 καθόλου. Ούτε το ηθοποιηλίκη είχε περάσει από το μυαλό μου, ούτε το. Βέβαια, ήταν και μια εποχή που το modeling είχε star πραγματικές. Ήταν, δηλαδή, βέβαια. Ήταν άλλο το μέγεθός του. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε, αυτό με ενδιέφερε. Μετά, επειδή άλλαξε και όλη η δομή του συστήματος του καλλιτεχνικού. Δηλαδή έβλεπες, ξέρω εγώ, έναν ηθοποιό του δίνανε μια καμπάνια. Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτό. Καμπάνιες κάνανε μόνο τα μοντέλα. Τώρα βλέπεις, όλοι κάνουν τα πάντα, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, έχει μια λογική εξήγηση. Αλλά όχι ότι είχε περάσει το μυαλό μου ή το επεδίωξα εγώ. Δεν το επεδίωξα ποτέ. Η τηλεόραση μου ήρθε. Ήρθε στο δρόμο μου, ρε παιδί μου, μπροστά μου και εντάξει, είπα, το δοκιμάσω. Δεν πήγα με το στανιό. Μπέτι. Ναι. Συγγνώμη. Παρακαλώ, να ξέρεις ότι μπήκα στο καμαρίνι σου πριν έρθω για να ντυθώ. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, οπότε. Όχι, αλλά μύριζε μια πολύ έντονη κολόνια. Είχα βάλει λίγο για να. Συγγνώμη, έχει το καμαρίνι ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Καταπληκτικό. Αυτό το υποτιμητικό για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Ναι, έχει καμαρίνι. Για ποιο λόγο, το ακούσει πολύ υποτιμητικό αυτό. Εντάξει, γιατί να μην έσπειρα έχω. Τη διχόνια. Γιατί έρχεσαι 10 παρά 10, αγάπη μου. Αυτά τα 10 λεπτά πρέπει κάπου να κάνω τη χαλάρωσή μου. Α, κάνει και να κάνω την ερώτηση στην πέντη μου. Μας είπε πριν λίγο ότι έχει 3 προτάσεις και τώρα έχει έρθει με ύφος σήμερα, κατάλαβα. Ο Μπάκας το έχει πει, το παγώ. Δεν μου λες, δηλαδή, παιδί μου, κόντουψα να υποθυμίσω την κολόνια. Τι κολόνια είναι αυτή που βάλες? Δεν έχω βάλει, μιλήσεις τώρα. Ποιανού ήταν η κολόνια Ευρυδίκη? Τέλος πάντων, άσε την κολόνια Ευρυδίκη. Ευρυδίκη μου, ποιανού ήταν αυτή η κολόνια? Ο Αλέξανδρος λέει ότι ήταν δική του η κολόνια, δικό σου είναι το καμαρίνι. Και ο Αλέξανδρος και ο Βασάλος. Έχει ο Αλέξανδρος καμαρίνι. Όχι, μπαίνει στο κομμάτι βασικό. Καταλάβατε λοιπόν τι είναι το καμαρίνι του Βασάλου, έμπατε σκυλιά. Η ερώτηση ποια είναι? Η ερώτηση είναι, αν σου λέγανε να πει τι επάγγελμα κάνει. Έχω ένα μπακάλικο. Να προσδιοριστεί βασικά. Γιατί έχω παρουσίαση, ηθοποιός, τραγούδι. Έκανε όλο και συμφέρον σε ενοχλία κάποιον. Καθόλου. Απλά πρέπει να επιλέξει ένα. Εγώ, κοίταξε να δει. Πιο πολύ παρουσιάστρια με θεωρώ. Να σου πω την αλήθεια. Είναι και εγώ το ίδιο. Έχουμε και ένα σε δούμε, βέβαια, σε εκπομπή. Α, αυτό, παιδιά. Όχι, δεν το λέω. Παύλο! Επίθεση. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Δεν το λέω επιθετικά. Δεν το λέω επιθετικά. Για ποιο λόγο δεν έχει κάνει τόσο καιρό?
δεν ξέρω. Κάτι λάθος θα κάνω, μάλλον, Κωνσταντίνε μου. Ποιος ξέρει. Να σου πω, αφού το πάει εκεί. Όχι, δεν σου παρεξηγώ. Πλάκα σου. Θα φύγει, παιδιά. Άστο με τώρα που έκανα και κάμια ερώτηση, παιδί μου, ησυχώ. Βρήκε αφορμή για να φύγει. Από έτσι είμαι πολύ κόντρα σήμερα. Παιδιά, αυτές οι εντάσεις ξαφνικά θα φύγω εγώ. Κυριακάτικα. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ, ιδανικά, τι θα ήθελες, ρε παιδί μου, θα έκανες κάτι άλλο από αυτά που έχεις κάνει? Συνήθως είσαι, ρε παιδί μου, σε πιο βραδινό, σε πιο σόου, σε πιο... ή κριτική επιτροπή, δηλαδή τώρα έχεις συνδυαστεί. Μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, δεν έχω πρόβλημα να κάνω. Θα θέλες. Άλλο το δεν έχω πρόβλημα, άλλο το θέλω. Κοίταξε, δεις, μεγαλώνοντας, μπορείς, εξελίσσεσαι και ανοίγεις λίγο και τους οριζοντές σου. Μπορείς να... ας πούμε, δεν φανταζόμουν ότι θα κάνω ποτέ θέατρο εγώ. Και όμως έκανα musical που μου άρεσε και θα το ξανά έκανα αν μου δίνονταν η ευκαιρία. Και ήταν ένας ρόλος που το γούσταρα πάρα πολύ. Όπως και ένα πρωινό μπορεί να μου δίνει να το έκανα. Να το έφερνα στα δικά μου μέτρα όμως, κάτω από τη δική μου προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Εξαρτάται τώρα τι, πόσους, ξέρω εγώ, ποιοι θα σε περιβάλλουν, οι πλαισιώσουν, ναι. Οι άνθρωποι που θα είναι μαζί σου. Τελικά αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Μπέτη, εσύ, εγώ δεν θυμάμαι ένα σοου που έχεις κάνει με το TV Stars Παρουσιάστε. Αυτή η εμπειρία που σου φάνηκε, που ήσουν, ήταν ένα ουσιαστικά reality, που ήταν από τα πρώτα. Εντάξει, που δεν ήταν και reality, δεν είχε εγκλισμό. Δεν είχε, αλλά είχε να κάνει με τις προσωπικότητες. Βέβαια. Ήταν καθαρά ένα talent show παρουσιαστών όμως. Ναι. Για παρουσιαστές. Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Θα κάνεις κάτι ανάλογο τώρα. Βεβαίως, γιατί να μην έκανα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια τρύπα στα reality, αν θες. Δηλαδή πάρα πολλά τα τραγουδιστικά reality, ναι. Τα μαγειρικά reality. Αχ, εσύ μου πόσες φορές έχω προτείνει, δεν μα η τηλεόραση ψάχνει νέους ανθρώπους όμως. Δηλαδή, δεν νομίζω είναι... να ψάχνει. Και σένα. Όχι, δεν νομίζω. Πες μου ένα νέο πρόσωπο τώρα που είδες φέτος. Την Δανάη Μπάρκα, τη Μαλέσκου, την Ηλιάνα. Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν είναι νέο πρόσωπο. Ήταν σε ένα άλλο μικρό κανάλι. Εντάξει, και πήγε σε ένα μεγαλύτερο. Κανάλι. Όχι, παιδί μου, αλλά εννοώ ότι γενικότερα. Και όχι μόνο σε κεντρικές φιγούρες και για να συμπληρώνουν εκπομπές. Δηλαδή η τηλεόραση. Α, όχι, ανακυκλώνει λίγο τα ίδια πρόσωπα. Ενώ στα τραγουδιστικά reality. Πολύ. Πολύ. Τα τραγουδιστικά reality δεν μπορούν να σηκώσει η βιομηχανία ελληνική τόσους τραγουδιστές έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μπαίνουν, βγαίνουν, πόσα παιδιά από αυτά παραμένουν. Πολύ λίγα. Θεωρώ ότι θα έχει χώρο δηλαδή ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πιθανόν. Και τα παιδιά που θέλουν να κάνουν επίσης τηλεόραση, ή θα γίνεις δημοσιογράφος, ο δρόμος που διαλέξαμε εμείς, ας πούμε, ή διαφορετικά είναι περίεργο. Δεν τι είχε να γίνει ένα τέτοιο reality, δεν είχε κερδίσει η Έλενα Παπαβασιλείου. Όχι, η Έλενα Παπαβασιλείου ήταν νούμερο 2, νομίζω. Ποιος είχε κερδίσει? Α, ορίστε ένας που έκανε καριέρα από το reality. Δεν θυμάσαι. Η Ελίνα Μαρίλη, βεβαίως, που την είχαμε την πρώτη χρονιά στο Μέση Καλή Χαρά, δεν θυμάσαι που έκανα. Την είχαμε. Χίλια συγγνώμη. Πάμε σήμερα. Την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά. Χίλια συγγνώμη. Το έπαθε ότι να δουλέψει με καταξιωμένους ανθρώπους που τώρα δεν τη θυμούνται. Μεγάλη τύχη αυτή. Φόπο. Στον αέρα σου όλο αυτό. Τραγικό. Τέλος πάντων. Καλά, και εμείς ένα μυαλό που πρότασες. Παιδιά, οικογένειες, σπίτια, εκπομπές. Καταλαβαίνετε, παιδιά, είναι δύσκολη η ζωή. Χρόνο. Του χρόνου θα κάνεις, λέει ο Κωνσταντίνος, τι θα κάνεις. Άντε πάλι, έχει λυσίσει. Δεν έχω κάποια πρόταση, Κωνσταντίνο. Κακός, θα έπρεπε από τώρα να κλείσεις. Τώρα είναι η... Να πάω να κλείσω μόνη μου χωρίς να έχω πρόταση. Όχι, μπορεί να έχεις κάτι και να το σκέφτεσαι, δεν ξέρω. Έχω κάτι και το σκέφτομαι, το δουλεύω αυτό το κάτι το συγκεκριμένο. Αυτό θέλουμε να μάθεις. Σιγά μη σας πω. Γιατί μορμπέτη κι εσύ? Α, μορμπέτη, για να μην φτάσαμε και στο μορμπέτη τώρα. Δεν λέγονται αυτά, Παύλο, που είναι θα λεχθούν αν γίνουν. Είναι παιχνίδι, είναι κάτι. Όχι, δικό... δεν είναι παιχνίδι. Είναι δικιά σου ιδέα. Concept, είναι αυτό. Δική μου ιδέα, ναι. Κατάλαβα. Σατυρικό. Φτερά, πούπουλα. Ναι. Έτσι, σε έχω πιάσει, Ναι, σατυρικό είναι. Με την αδερφή σου? Όχι. Μόνη σου. Η αδερφή σου? Η αδερφή σου θα κάνει. Πω, δηλαδή. Έχει άλλα πράγματα στο μυαλό. Το ξέρουμε, να ξέρεις ότι για αυτή την οικειότητα εσύ φταίς. Έχεις δίκιο. Μπαίνεις μέσα στο πλατό. Εγώ τις θέλω απλώς. Ναι, ναι, και εγώ πατάω έτσι. Όχι, θέλει άλλη οριοθέτηση. Τώρα... Για λέγε εσύ μου, για πες μου. Συγγνώμη, εμείς με την Πέτη έχουμε κάνει και τόσες συνεντεύξεις, δηλαδή. Ξέρει ότι. Τα παίζει τις φαλιάρες. Γιατί ποιόσα δεν έχω πρόβλημα. Καλέ, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Σε φέραμε σε άβολη θέση. Όχι, Κωνσταντίνο. Α, ευχαριστώ. Απλά η κολόνια ήταν αλλονούμε. Λοιπόν, για πες λίγο για τον. Για πες λίγο για τον τελικό σήμερα. Πες μου λίγο, κάνε μου εσύ μια πρόβλεψη βασικά από τους τέσσερις φιναλίστ. Δεν είναι σωστό τώρα να κάνω εγώ πρόβλεψη. Είναι η συνάδελφή μου. Η πιο δύσκολη μεταφίεση που έκανε, ποια ήταν, που λες.
Κοίταξε, νομίζω ο Elvis Presley, γιατί ναι, δεν είχε ούτε μουσια, ούτε στολές, ούτε κινήσεις, έπρεπε να κάνω έναν άντρα που ουσιαστικά ήταν ακίνητος και έπρεπε να είμαι και πάρα πολύ γοητευτική συνάμα, σαν άντρας, δηλαδή να κάνω τέτοια, ας πούμε. Ναι. Εν τω μεταξύ, συναγωδινοϊόζωσασταν και με την Μαθίλντη, δηλαδή σε πάρα πολλές εμφανίσεις. Σε τι συναγωνιζόμασταν? Σαν επέκτριες. Με όλους συναγωνιζόμουν. Επειδή είναι αδερφή σου, αυτό λέω. Δηλαδή τα συζητούσατε πριν, τι θα κάνει μία, τι θα κάνει η άλλη. Συζητάγαμε, ρε παιδί μου. Καταρχάς βοηθάμε η μία την άλλη. Κάτι που μπορεί εγώ να μην το βρίσκα ή στη φωνή δεν το πλησίαζε και έλεγα τι μου λείπει, τι θέλω. Αυτό μπορούσε να μου πει η Μαθήλη, αυτό πρόσεξε. Όπως και εγώ της έλεγα, πρόσεξε εκείνο, δεν φαίνεται ωραίο στην πρόβα, ναι, όταν κάνουμε πρόβες, ας πούμε. Γιατί μέχρι να το βρεις είναι ο χρόνος τόσο λίγος, τόσο μικρός για να αλλάξεις. Αφού καμιά φορά σου βγαίνει ο προηγούμενος την ώρα που τραγούδαγες και μίλαγες. Είναι πολύ γρήγορη η αλλαγή. Ξέρω ότι δεν μπορείς να μας πεις για τη σημερινή σου εμφάνιση, μην το κάψεις, αλλά μπορείς να δώσεις έτσι μία πρόταση που θα, να μας πεις κάτι που θα μας βάλει, έτσι θα μας εντριγκάρει να περιμένουμε με αγωνία να το δούμε. Πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολύ χυμώδης. Άρα πώς, γυναίκα. Αυτό θα πω. Γυναίκα. Ζή. Μπιον... Δεν είναι Φερλόπες. Αυτό ωραιότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέτη μου. Θα περιμένω λίγο. Χίλια συγγνώμη για εδώ σήμερα. Εδώ μιλάμε για χαλάστρα. Θα σε αποδεσμεύσω γρήγορα. Τι λέει, μόνο για την ηλικία θα σε ρωτήσω κάτι. Αν ευρίασες που σου είχαν αλλάξει το όνομα, την ηλικία στο Wikipedia. Το έχω απαντήσει αυτό. Με είχαν γράψει μεγαλύτερη. Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Αλλά έκανα το λάθος και δεν έβαλα λίγο λιγότερο και εγώ το διόρθωσα. Το κατάλαβα ποτέ γιατί έτσι δεν είναι αργά. Κάτσε στο break, θα το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.